Ιδιαίτερα σημαντική σημερινή μέρα για το Film Office ειδικά. Μία προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει 3-4 χρόνια πριν. Ήμασταν μαζί σε όλο το εγχείρημα, συμμετείχαμε και εμείς στο έργο το ΣΥΑΚ ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είχαμε παρακολουθήσει όλη την εξέλιξη του Film Office, τις δυσκολίες που υπήρχαν στη μεταφορά τεχνογνωσίας από το Fulia Film Commission προς το Film Office. Ένα εγχείρημα τελικά το οποίο χαίρομαι που το αγκάλιασε η περιφέρεια και που τελικά έχει γίνει πράξη. Έχει γίνει πράξη με έντονη προβολή, συστατικά προβολής, απαιτούνται για να μπορέσει το Film Office να εκτελέσει τον ρόλο που καλείται να εκτελέσει σε όλη την περιφέρεια στον τομέα των οπτικοακουστικών παραγωγών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι βλέπουμε και τις πρώτες παραγωγές να έχουν υλοποιηθεί, να εξελίσσονται, και αυτό πολύ σημαντικό. Σημαντικό και για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο από την άλλη μεριά, όλη αυτή η ευρύτερη λειτουργία του Film Office, γιατί βρίσκουν αντικείμενο ενασχόλησης, πρακτικής ενασχόλησης και εμπλοκή στην πράξη φοιτητές μας οι οποίοι σπουδάζουν το αντικείμενο ή θα ήθελαν να σπουδάσουν το αντικείμενο. Μια κινηματογραφική παραγωγή είναι πολυεπίπεδη, πολυσύνθετη, διαθεματική. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με τα τμήματα συνδυαστικά που διαθέτει, έτσι ώστε να μπορέσει να υπηρετήσει διάφορες πτυχές, τεχνικές πτυχές, πτυχές οργάνωσης παραγωγής, πτυχές που σχετίζονται με την τοπική κοινωνία και το πώς μπορεί να γίνει το location scouting, να μπορέσουν να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, έτσι ώστε να εμπλακούν στο εγχείρημα και βέβαια στελέχωση των θέσεων των παραγωγών. Ως εκ τούτου, ναι, η σχέση του Film Office με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ήταν από την αρχή, είναι και θα είναι πάρα πολύ στενή. Και με την προοπτική που δίνεται σήμερα, με την οπτική που δίνεται σήμερα στον τομέα της αειφορίας και της βιωσιμότητας στο κομμάτι των παραγωγών, διαθέτουμε και εκεί την τεχνογνωσία που χρειάζεται για να στηρίξουμε όλο το εγχείρημα, δεδομένου ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμετείχε πολύ ενεργά στην επικαιροποίηση της Χάρτας Αειφορίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων, την οποία πρόσφατα παρουσιάσαμε σε ένα διεθνές φόρουμ, και θα γίνει ενδεχομένως και το πρώτο πανεπιστήμιο πανευρωπαϊκά, ήδη από το επόμενο εξάμηνο, το οποίο θα διαθέτει πρόγραμμα σπουδών εξειδικευμένο για τους φοιτητές του, σε θέματα, για όλους τους φοιτητές του, οριζόντιο πρόγραμμα σπουδών, σε θέματα αειφορίας και ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, δηλώνουμε το παρόν. Είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο στο πλαίσιο θεσμικού μας ρόλου. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην περιφέρεια και στην περιφερειάρχη προσωπικά για την επιτυχία του εγχειρήματος. Στους δημάρχους εννοείται, γιατί η φιλοξενία, πέρα από την ομορφιά του τόπου, η φιλοξενία είναι καθοριστική, και αν δεν βοηθήσουμε επιλύοντας τα γραφειοκρατικά προβλήματα της καθημερινότητας για να προσελκύσουμε νέες παραγωγές, νομίζω ότι δεν θα το πετύχουμε τελικά. Οπότε είναι και στα χέρια σας πολύ κρίσιμη αυτή η παραγωγή. Είναι όντως μια χαρούμενη μέρα σήμερα για την Κέρκυρα, για τα Ιόνια νησιά. Το επίσημο μνημόνιο, η υπογραφή του επίσημου μνημονίου για το Film Office συνεργασίας της περιφέρειας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και του Δήμου μας. Βέβαια, αντίπως, εμείς την έχουμε ξεκινήσει ήδη αυτή τη διαδικασία εδώ και 3 χρόνια. Είμαι πολύ ικανοποιημένη, γιατί στα 3 αυτά χρόνια ο Δήμος μας έχει δώσει πάνω από 20 άδειες για παραγωγές. Είτε αυτά είναι ταινίες, είτε αυτά είναι σειρές, είτε αυτά είναι ντοκιμαντέρ, είτε είναι ιστορικά ντοκιμαντέρ. Έχουμε φιλοξενήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εξάλλου έχουμε παράδοση, η κερκυριακή φιλοξενία έχει παράδοση χιλιάδες χρόνια. Έχουμε φιλοξενήσει με πολύ μεγάλη λοιπόν επιτυχία και πολύ καλά αποτελέσματα όλες αυτές τις παραγωγές σε όλες τις παραμέτρους. Γιατί όπως ξέρετε, στο πρακτικό και στο γραφειοκρατικό, όπως είπε και ο κύριος Πρίτανης, υπάρχει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, υπάρχουν γυρίσματα σε διάφορα τοπονύμια, περιοχές, χωριά, πάρκα, πλατείες, όπου θα πρέπει να υπάρξει μια έντονη γραφειοκρατική διαδικασία, γνωμοδότηση θετική από την αρχαιολογία ή από άλλους φορείς, ώστε να μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας ως Δήμος να δώσουμε και τις τελικές άδειες για να γίνουν αυτές οι παραγωγές. Σε όλο αυτό το διάστημα λοιπόν έχουμε ανταπεξέλθει με επιτυχία σε συνεργασία και με την περιφέρεια και με τους συναρμόδιους φορείς, και νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία εμείς την αγκαλιάσαμε από την αρχή και τη θέσαμε ως προτεραιότητα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχει αρκετές παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά ενδυναμώνουμε και ενισχύουμε την απασχόληση. Και είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος που δεν πρέπει να την περνάμε ελαφρά, γιατί μια παραγωγή, πέραν το ότι αξιοποιεί τον ντόπιο ανθρώπινο δυναμικό και το αξιοποιεί όχι μόνο τους καλλιτέχνες, ερμηνευτές ή όσους σχετίζονται γύρω από την καλλιτεχνική δραστηριότητα,
έχει και άμεσα και έμεσα ωφέλη σε μια σειρά από κλάδους απασχόλησης. Από οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Από εργατικό δυναμικό, από τεχνίτες, άρα ενδυναμώνει την απασχόληση και είναι ένα μέσο να καταπολεμήσουμε και σε κάποιους κλάδους την ανεργία που ειδικά και λόγω της υγειονομικής κρίσης μας χτύπησε σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, αλλά και εδώ στην Κέρκυρα και στα Ιόνια νησιά. Ένας άλλος άξονας είναι ότι μέσα από αυτές τις παραγωγές ουσιαστικά έχουμε την ανάπτυξη ενός είδους θεματικού τουρισμού. Έχουμε μία εξωστρέφεια που συνδέεται με την προβολή του τόπου, του φυσικού κάλους, του πολιτιστικού μας κάλους, της ιστορίας των μνημείων, του ίδιου του νησιού, της πόλης και των χωριών μας. Άρα, μέσα από αυτή την εξωστρέφεια και την προβολή, δημιουργούμε μία υπεραξία στο τουριστικό προϊόν και μία προβολή σε ένα άλλο πεδίο, σε ένα άλλο στίβο, που είναι αυτός της καλλιτεχνικής δημιουργίας της παραγωγής. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, και τους πρωταγωνιστές πάντα υπάρχουν τα πρόσωπα, κύριε Περιφερειάρχης και ο κύριος Πρίτανης, με τους καθηγητές, με τους φοιτητές, με τις φοιτήτριες, με τις δημοτικές αρχές και την αγαπητή συνάδελφο που είναι παρούσα, αλλά και όλοι οι άλλοι δήμαρχοι είναι παρόντες σε τέτοια θέματα. Εγώ με τους δύο αντιδημάρχους μου και μάλιστα άλλος ένας άξιμα βορνάς είναι δίπλα, κύριε Κόκαλη, κύριος Κέπρης, με την παρουσία μας για αυτό που πολύ καλά, ξεδιπλώντας τις αρετές της η κυρία Περιφερειάρχης, ανέλησε πολύ καλά αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε σαν τόπος. Ιόνια νησιά και εμείς λέμε την Κέρκυρά μας. Και έτσι εδώ απέναντι για να μαθαίνουν όσοι δεν γνωρίζουν, δύσκολο να γνωρίζουν, οι φοιτητές, φοιτήτριες είναι πολύ πολύ μπροστά από εμάς. Η κόμισσα της Κέρκυρας, η Βλαχοπούλου εδώ, μαθαίθηκε από όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, ποια είναι η Κέρκυρα, αναγνωριστική εταιρεία και το περιβάλλον της Κέρκυρας. Και παράλληλα, και με τους Ντάνες, όπως πολύ καλά αναφέρθηκαν και η κυρία Περιφερειάρχης και η αγαπητή συνάδελφος, και πιο παλιά ακόμη, εμείς πιο παλιοί θυμόμαστε, ότι μεγάλοι ηθοποιοί εδώ στην Κέρκυρα, ιδιαίτερα δεκαετία του 70. Και θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα την Περιφέρεια και την Περιφερειάρχη και τον κύριο Πρίτανη, που συνεχίζοντας τη δύσκολη πορεία που ξεκίνησε το στήσιμο του Ιωνίου Πανεπιστημίου, πέρασε δύσκολες εποχές, συνεχίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε η προηγούμενη Πριτάνης, αξιότιμη Πριτάνης, και ο κ. Τσουγκαράκης, ο κ. Χρυσοκόπουλος, και συνέχεια, ότι πραγματικά αναδεικνύει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την κοινωνία της Κέρκυρας, με τα πλεονεκτήματα της Κέρκυρας, και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναπτύσσεται, εξαπλώνεται και το εύρος του και αυτό που λέμε στα πανεπιστήμια μαζί με την παραγωγή, μια άλλου είδους παραγωγή, όπως πολύ καλά στην τοποθέτησή της η συνάδελφος έβαλε, το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό μας, τη θάλασσά μας, τα ιδιαίτερα που υπάρχουν μέσα στην Κέρκυρα. Και αν χρησιμοποιήσω και τα λόγια του αγαπητού που γνωρίζει πολύ καλά και μας εντυπωσίασε με το βιβλίο του προχθές που παρουσίασε δύο τόμους ο αγαπητός Κώστα Τσουμάνης, αυτό το ενδιαφέρον, το φιλότιμο, την ανθρωπιά, το Ζορμπά που μαθαίναμε τη δεκαετία του 70 και τον τουρισμό εκείνη της περίοδου, που με το φιλότιμο, τη φιλοξενία, τους επισκέπτες, τους λεγόμενους ακόμα και τώρα στην Κέρκυρα, όχι τουρίστες, καταφέραμε και πραγματικά και διατηρήσαμε και διατηρούμε μια δύσκολη αγορά, το 50% περίπου από την Βρετανική αγορά στην Κέρκυρα, αλλά και παράλληλα να ξεδιπλώνει η Κέρκυρα τις αρετές της με το φυσικό της περιβάλλον, με τον πολιτισμό της, αλλά και πάνω απ' όλα τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια και Δημοτική Αρχή, όλοι εμείς θα είμαστε κοντά σε αυτή τη μεγάλη, πολύ ωραία προσπάθεια, ξεφεύγοντας από τα πολλά σοβαρά προβλήματα που έχει η Κέρκυρα και γενικά καιρό ότι η Ελλάδα λέει Κέρκυρα με τις υποδομές, θα βαραίνει η καθαριότητα, η ίδρυψη οδοποιία. Να βλέπουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στα μάτια τους όλων, αλλά μεταδίδοντας τον κύριο Πρίτανης με τους καθηγητές αυτό το λαμπάδιασμα, ότι ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο είναι μέσα στις ψυχές σας, μέσα στις ψυχές μας και μέσα στις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που παίρνουν οι άνθρωποι για το φυσικό περιβάλλον και για τους ανθρώπους.